μπορεί να μας εξηγήσει τι έφταξε κατά τη γνώμη του για την ΙΤΑ, για την νίκη του Παναθηναϊκού και γιατί, αν θέλει να μας πει, επέλεξε αυτό το σχήμα το οποίο το είχε δοκιμάσει και με εναντίον του Βόλου και εναντίον της Λαμίας. Με τα δικά μας τα μάτια βλέπαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν απέδιδε τα αναμενόμενα. Με σκοντρόφι, φωνός μίας, με δίζω καρόμπα ή όνα. Με τον ΕΦ πάντως είχαν παίξει ήδη αυτοί που αναφέρεται και τα είχαν πάρει και τα καλά. Παραδείγματος χάρη. Ζουγάρα ή όνα. Έτσι δεν είναι. Esta primeira, tá? Esta pergunta está respondida. Οπότε αυτό το σκέλος ερώτηση νομίζω ότι απαντήθηκε. A segunda é derbys, derbys after. Derbys são decididos em pormenores. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι τα derby το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι συνήθως κρίνονται σε λεπτομέρειες. E estes jogos ia se decidir no meio campo. Και... Entre Donis, Corbelis e Zaid. Και πολλές φορές κρίνονται στην μάχη που γίνεται στο χώρο του κέντρου. Nós tínhamos Εζίτη, Μαουρίσιο ή Μιζίκ. Είχε αυτήν την τριάδα με Δόνι, Κουρμπέλη και Ζαχίντ και εμείς επιλέξαμε να έχουμε Μίσιτς, Εζίτη και Μαουρίσιο. Ίσως δέρμπις διφύνει σε δετάλεις. Και αυτή ήταν η λογική πίσω από αυτήν την απόφαση μας όσον αφορά τον σχηματισμό μας και τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Και από εκεί πέρα το ξέρουμε, οι λεπτομέρειες είναι αυτές που θα κρίνουν το παιχνίδι. A primeira oportunidade flagrante e clara do jogo é quem é que pertence. Γιατί αν πάρουμε πίσω το φίλμ του παιχνιδιού, η πρώτη καθαρή ευκαιρία που έγινε, από ποια ομάδα ήταν? Clara. Μιλάμε για καθαρή ευκαιρία όμως. Ποια εκπροτένση. Ποιος την έκανε. Okay. Ο ΠΑΟΚ. Detalhes. Estes jogos são decididos. Είναι λεπτομέρειες. Estes jogos são decididos em detalhes. Αυτά τα παιχνίδια εκεί κρίνονται. A segunda oportunidade, Maurício dentro da área. Δεύτερη ευκαιρία επίσης με τον Maurício μέσα στην μικρή περιοχή, στη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου. E estes jogos são decididos em detalhes. O nosso adversário teve a capacidade de aproveitar bem os nossos erros. Οπότε ο αντίπαλος μας είχε την ικανότητα να εκμεταλλευτεί αρκετά καλά τα λάθη τα οποία εμείς κάναμε. E os erros que o nosso adversário cometeu. Nós não tivemos a capacidade de os aproveitar. Δεν καταφέραμε ούτε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας, ούτε όμως και να εκμεταλλευτούμε τα λάθη που μπορεί να έκανε ο αντίπαλός μας. Na minha opinião foi um derby equilibrado até ao penalti. Κατά την άποψή μου ήταν ένα derby ισορροπημένο μέχρι τη φάση του penalti. Bem jogado. Ένα παιχνίδι το οποίο και οι δύο ομάδες μπήκαν να παίξουν και προσπάθησαν να παίξουν. De duas equipas têm uma identidade forte e que querem pôr o seu jogo. Από δύο ομάδες που έχουν μια ξεκάθαρη έτσι, αγωνιστική ταυτότητα και προσπαθούν να την επιβάλλουν από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Agora não posso negar que no geral o nosso adversário foi melhor. Απλώς σίγουρα βέβαια αυτό δεν ακυρώνει το γεγονός ότι πράγματι ο αντίπαλός μας σε γενικές γραμμές ήταν καλύτερος. Mas este campeonato é uma maratona, não é um sprint. Αλλά θεωρώ πως αυτό το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένα sprint, δεν είναι ένας αγώνας. E estes pontos que deixamos ficar aqui. Podemos recuperá-los. Και τους πόντους οποίους αφήσαμε εδώ πέρα, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να τους ξαναποκτήσουμε αλλού, σε κάποιο άλλο παιχνίδι. Μια διορθωτική έτσι, επίσης να προχωρήσουμε τη διαδικασία για να μπορούμε να δουν πολλοί κόσμος. Έλα, Κώστα. Δύο πράγματα. Συμφωνούμε ότι είναι μαραθώνιος. Πρώτον, ξέρουμε ότι συνήθως η λιγότερο ποιοτική ομάδα προσαρμόζεται στην πιο δυνατή. Δεν ξέρω γιατί έπρεπε ο ΠΑΟΚ να προσαρμοστεί στον Παναθηναϊκό. Δεύτερον, η τριάδα στα χαφ που ανέφερε ο κότς θα μπορούσε να είναι Μίσιτς, Μαουρίσιο, Μπίσεσβρα. Λέω τυχαίο παράδειγμα. Είναι και θέμα επιλογής παικτών. Και τρίτο, λέει για ένα μάτς με τον Όφη. Ο ίδιος είναι ικανοποιημένος από τον ΠΑΟΚ που βλέπει τα τελευταία παιχνίδια. Δεν θεωρεί ότι τραβώντας το Μίσιτς μπροστά η ομάδα είναι λιγότερο παραγωγική, έχει πρόβλημα στο να χτίσει παιχνίδι από πίσω, ειδικά τώρα που λείπει και ο Κρέσπο και έχει σαφές πρόβλημα όταν πιέζει ο αντίπαλος στην πρώτη μπάλα, στην πρώτη ζώνη και δεν μπορεί να πετύχει πράγματα. Sabem, depois da gente perder, as críticas são todas. É assim o futebol. Quando perdes, as críticas vêm sempre ao de cima. Σίγουρα, μετά από μία ήττα, είναι αρκετά εύκολο να κριτικάρουμε κάποια πράγματα. Mas a mim, treinador, cabe-me a mim analisar da forma que sofremos os golos. Αλλά εγώ ως προπονητής αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω είναι να αναλύσω τον τρόπο με τον οποίο έρχονται τα γκολ τα οποία δεχόμαστε. Analisar os lances todos e perceber onde é que foi erro tático, erro individual ou erro do treinador em escolher os jogadores. Προσπαθώ λοιπόν να αναλύσω όλο το παιχνίδι και να αποφασίσω εάν κάπου υπήρξε ένα λάθος τακτικό, εάν κάπου υπήρχε ένα ατομικό λάθος ή αν κάπου υπήρχε ένα δικό μου λάθος, όπου παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να είχα χρησιμοποιήσει ή να κάνει κάτι διαφορετικό με κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Porque agora já sei o Mizik, nós temos é que ter 10 Miziks dentro do campo. 10. Ou 11 Miziks dentro do campo. Com a mesma intensidade, com a mesma coragem de assumir o jogo, seja a 9, seja a 10, seja a lateral, seja a central. Ele tem que ser a referência para todos nós. O desejo de ganhar tem que estar nos nossos olhos permanentemente. Θα πρέπει να, θα, μακάρι να είχαμε 10 ή 11 Miziks. Τώρα
Όχι εννοώ συγκεκριμένα τον Νεμεσίτς, αλλά θέλω να, να αναφερθώ στο, στη θέληση που έχει για νίκη, στο γεγονός ότι δεν φοβάται να πάει να πάρει την, την πρωτοβουλία, δεν κρύβεται από το, από το παιχνίδι. Όχι μόνο επιθετικά, αλλά και αμυντικά είναι πάρα, έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση και βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα και στο αμυντικό κομμάτι. Οπότε θεωρώ ότι πραγματικά είναι ένα σημείο αναφοράς για την ομάδα και είναι ένα παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους. E o Pauok não está adaptado a ninguém. O Pauok é fiel à sua identidade. Και επιτρέψτε μου να σας πω, να διαφωνήσω στο, στο πρώτο σκέλος ερώτηση. Δεν θεωρώ ότι ο Pauok προσαρμόστηκε στον αντίπαλό του. Ο Pauok έχει ένα συγκεκριμένο τακτικό αγωνιστικό πλάνο, το οποίο προσπάθησε να εφαρμόσει από το πρώτο λεπτό. Volto a dizer que estes jogos se definem em detalhes. Και δυστυχώς, αυτή τη στιγμή καθόμαστε και μιλάμε εδώ για κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες δυστυχώς δεν εκμεταλλευτήκαμε εμείς, ενώ τις εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλός μας. Επειδή μια ομάδα είναι ζωντανός οργανισμός, πόσο μπορεί να χάλασε το μυαλό των παιχτών του όλο αυτό που έγινε αυτή τη βδομάδα με, τις, με τα συλλαλητήρια, τις ανακοινώσεις, το κίνδυνο υποβασμού, με τις εντάσεις και όλα τα σχετικά. Assim, ajudar não ajuda. Σίγουρα δεν βοηθάει. Ajudar não ajuda. Agora temos que ser responsáveis e fazer o nosso trabalho, esse é o nosso foco. Από εκεί πέρα όμως, εμείς έχουμε τις δικές μας ευθύνες και η προσήλωσή μας θα πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Nós somos profissionais e temos que a cada jogo dar o nosso melhor. Είμαστε επαγγελματίες και πρέπει σε κάθε αγώνα να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Agora, ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει απ' έξω. Agora gostava de vos dizer também uma coisa. Eu quando fui contratado aqui para o PAOK, a primeira coisa que eu fiz foi ver todos os jogos do PAOK o ano passado, todos. Απλώς επιτρέψτε μου να πω ότι από τη στιγμή που ήρθα στον PAOK, αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να δω όλα τα παιχνίδια που έκανε η ομάδα την περασμένη σεζόν. E o que eu vejo agora, quando olho para os nossos adversários, quando jogam contra o PAOK, é uma vontade tremenda de derrotar o campeão. Και αυτό που βλέπω τώρα από τις αντίπαλες ομάδες όταν αγωνίζονται απέναντι στον ΠΑΟΚ είναι μια πραγματικά απίστευτη δίψα και θέληση να κερδίσουν τον πρωταθλητή. E é isto que nós temos que meter na cabeça. Και αυτό πρέπει να βάλουμε στο δικό μας μυαλό. É que mais do que nunca os nossos adversários nos querem derrotar. Ότι περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή ο οποιοσδήποτε αντίπαλός μας θέλει να μας κερδίσει γιατί είμαστε πρωταθλητές. E nós temos que perceber isso. Και θα πρέπει να καταλάβουμε αυτό και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακόμα πιο δυνατά και με ακόμα μεγαλύτερη θέληση. Porque o que eu estou a dizer são factos. Γιατί αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή είναι γεγονότα. Porque se esta equipa, volto a dizer, com a qualidade que o Panathinaikos apresenta, esta equipa tem que ser candidata ao título. Γιατί πραγματικά έτσι όπως είδαμε τον Παναθηναϊκό, αν αγωνιζόταν έτσι από την αρχή της σεζόν, πραγματικά θα θεωρούσαμε ότι ήταν υποψήφια ομάδα για τίτλο. É manter isto, esta atuada, porque de facto são, é uma boa equipa. E minha pragmática, muito boa equipa. Mas como eu vos disse, depois de tudo o que eu vi dos jogos do ano passado contra o PAOK, que ainda não tinha sido campeão, e este ano, o que eu vejo é uma vontade tremenda dos nossos adversários em nos querer derrotar. E nós temos que ter esse desejo de manter a garra e a determinação e a intensidade que tivemos o ano passado, que o ano passado não eram campeões e agora somos. Γιατί πραγματικά αυτό που ένα από τα πράγματα που είδα σε σχέση με την περασμένη σεζόν βλέποντας όλους τους αγώνες είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι φέτος όλοι θέλουν να κερδίσουν πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ γιατί είναι ο πρωταθλητής. Πέρυσι δεν ήταν ο πρωταθλητής, οπότε και εμείς πρέπει από τη δικιά μας τη πλευρά να ανταποκριθούμε ακόμα καλύτερα σε αυτό το γεγονός. Προλαβαίνουν οι παίκτες του εκτός από πρωταθλητές που είναι και είναι και κυπελούχοι της περσινής χρονιάς να βγάλουν σε αυτό το διήμερο που ακολουθεί αυτή τη δίψα που είδε να βγάζει ο Παναθηναϊκός σε μια γεμάτη τούμπα ώστε ο ΠΑΟΚ να έρθει με προβάδισμα πρόκρισης μια εβδομάδα μετά στο ίδιο γήπεδο. Sim, nós o ano passado o ΠΑΟΚ ganhou os dois títulos. Ναι, θεωρώ πως ναι, θεωρώ πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πέρυσι η ομάδα κατάφερε και κέρδισε τον double. 34 anos depois foram campeões. Μετά από πραγματικά πάρα, πάρα πολλά χρόνια, 35 χρόνια πόσα ήταν. As expectativas este ano estão lá em cima. Είναι λογικό φέτος οι προσδοκίες να είναι ακόμα μεγαλύτερες. E o que nós temos que fazer é olhar para dentro, ver os recursos que temos, recuperar a equipa e já no próximo jogo dar uma resposta dentro de campo, que é dentro de campo que temos que falar. Και αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε μέσα μας, να αναλύσουμε το τι συνέβη, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας αυτές τις δύο μέρες. Γιατί έχουμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δώσουμε μια πάρα πολύ καλή και δυνατή απάντηση απέναντι στον ίδιο αντίπαλο στην έδρα μας αυτή τη φορά. Αν ο ίδιος πιστεύει, γιατί ξέρει καλύτερα από τον καθένα μας ότι μπορεί, ξέρει τι ακριβώς θέλει και μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση στο τελευταίο χρονικό διάστημα γιατί δεν είναι πιστικές εμφανίσεις
Και περισσότερο για να καταλάβουμε και με ψυχραιμία, γιατί τώρα έχει και εκείνος ένταση, αν είχε την ευκαιρία να ξαναφτιάξει την δεκάδα του σημερινού παιχνιδιού, διαφωνεί με όσους λένε ότι χρησιμοποιώντας τον Μίσιτς πιο μπροστά και όχι ως οχτάρι, ενδεχομένως αχρηστεύει πολλά από τα χαρίσματά του. Χαρλά. No final é sempre fácil julgar no final. No final é sempre tudo fácil. Εντάξει, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, εκτός ότι είναι πάρα πολύ υποθετικό και θεωρητικό, στο τέλος είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις τι θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερα και τι όχι. Ο jogos têm momentos e nós temos que aproveitar o nosso momento. Το παιχνίδι έχει κάποιες συγκεκριμένες στιγμές και σε αυτές τις στιγμές είναι που πρέπει να τις αρπάξεις από τα μαλλιά και να τις εκμεταλλευτείς και να βάλεις τα γκολ που πρέπει να βάλεις. O primeiro gol que foi anulado tem a ver com questões táticas. O primeiro gol que foi anulado tem a ver com questões táticas. Παραδείγματος χάρη, το πρώτο γκολ, το οποίο το ακύρωθεν γκολ του Παναθηναϊκού που μπήκε λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Τem a ver com έχει να κάνει με το Μιζίκ. Έχει να κάνει με τακτικά ζητήματα. Έχει να κάνει, παραδείγματος χάρη, με την τοποθέτηση του Μίσιτς ως νούμερο 10 ή ως νούμερο 8. O penalti tem a ver com o posicionamento do Μιζίκ. Ή το πέναλτι. Έχει κάποια σχέση με το αν ο Μίσιτς έπεσε ως δεκάρι ή ως οχτάρι. O gol que o Carol falhou tem a ver com o Mizik? E o gol que o έχασε τελικά o Carol, έχει να κάνει με αυτό? Eu tenho que dizer isto. Neste momento, o Mizik é o nosso melhor jogador. A 8, a 10, a 9, a 5. É o nosso melhor jogador neste momento. E nós temos que lhe seguir os passos. Todos os jogadores têm que seguir o passo. O Mizik είναι o καλύτερος μας ποδοσφαιριστής. Είτε αγωνίζεται ως 8, είτε αγωνίζεται ως 10. Και θα πρέπει αυτό να δουν όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες του και να ακολουθήσουν το παράδειγμα του. Sim, o Crespo é um dado adquirido, vocês sabem, e não sei se vamos ter até final da época ou não. Ο Κρέσπο πράγματι είναι κάτι το οποίο προέκυψε και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την κατάστασή του. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επανεκτιμάται. Δεν ξέρουμε για πόσο καιρό δεν θα είναι μαζί μας. Όσον αφορά το mercado, δεν vou falar. Eu acho que foi muito claro quando cheguei aqui. Que aqui eu precisava, que aqui não precisava. Όσον αφορά την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο γιατί νομίζω ότι έχω μιλήσει πάρα πολύ επ' αυτού. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια τη περίοδου του Ιανουαρίου, αλλά από την πρώτη στιγμή που έφτασα εδώ πέρα, ήμουν ξεκάθαρο με το τι θέλω και τι δεν θέλω. E vamos continuar a trabalhar com os recursos que temos. Que θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτούς που έχουμε στη διάθεσή μας. Agora, se me quiserem, em vez de falar de Mizik, me quiserem falar da adaptação que estamos a fazer, porque o Crespo teve que sair e nós tínhamos os dois centrais que jogam à direita, um deles teve que adaptar à esquerda e na saída de bola, porque é esquerdo, porque é direito, tem mais dificuldade e os adversários têm-nos apertado ali um bocadinho, aí já nós não falamos do Mizik. Agora nós temos que arranjar soluções dentro, a melhorar esta adaptação que tivemos que fazer, e esperar que não haja problemas nem nos nossos centrais, que não se lesionem, nem nos nossos dois avançados. Από την άλλη πλευρά, είναι αλήθεια ότι και εμείς από τη δικιά μας πλευρά θα πρέπει να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο και να βελτιώσουμε μια, δεν θα το έλεγαν ακριβώς σαν ορθογραφία, αλλά είναι γεγονός ότι ο στόπερ μας, ο οποίος κανονικά έπαιζε δεξιά, τώρα είναι αναγκασμένος, επειδή δεν έχουμε άλλες επιλογές, να παίζει αριστερά. Δεν το βολεύει σίγουρα αυτό, είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε και οι αντίπαλοι μας μερικές φορές το εκμεταλλεύονται αυτό, πιέζοντας τον αρκετά και δυσκολεύοντας τον πάρα πολύ στις επιλογές του. Ωστόσο, είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε ακόμα και έτσι να βρούμε κάποια λύση για να βοηθήσουμε και τον ίδιο και μαζί βέβαια να βοηθήσουμε και όλη την υπόλοιπη ομάδα να βελτιωθεί στην κυκλοφορία της και όχι μόνο. Και από την άλλη, να ελπίσουμε να μην έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα τραυματισμού ούτε στα δύο μας στόπερ, ούτε βέβαια και στους δύο επιθετικούς μας. Agora vou voltar a lembrar, porque no futebol às vezes temos memória curta, perdemos 3 pontos só. Απλώς αυτό το οποίο θέλω να κάνω ξεκάθαρο, γιατί πολλές φορές η μνήμη είναι κοντή, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή χάσαμε 3 βαθμούς. Σίγουρα τους θέλαμε πάρα πολύ. E o campeonato não acaba hoje. Αλλά το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Ou alguém estava à espera que o Pauk este ano ganhasse os jogos todos. E δεν νομίζω ότι κάποιος να περίμενε ότι ο Πάουκ φέτος θα μπορούσε να κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Δύο τελευταίες ερωτήσεις, ο κύριος Λαμπίρης, ο κύριος Πετρογιαννίδης και κλείνουμε. Καλησπέρα. Ήθελα να τον ρωτήσω, επειδή είπε ότι είδε τα περσινά παιχνίδια όλα, ο ΠΑΟΚ εκτός από 6 νίκες και 2 ισοπαλίες στα ντέρμπι είχε στα περισσότερα παιχνίδι κυριαρχίας. Δεδομένου τα play-off θα κριθούν με ντέρμπι, τι είναι αυτό που
πιστεύει το κλειδί που πρέπει να αλλάξει για να εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ στα play-off όπως πέρσι. Vamos perdê-los todos agora para depois quando chegar ao play-off, pimba. Θα τα χάσουμε όλα τώρα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα play-off, να είμαστε έτοιμοι να τους κερδίσουμε. Τι να μας πει για αυτούς που του λένε ότι μετά το παιχνίδι με τον Άρη έχει αλλάξει τα προσωπική τακτική γιατί ενδεχομένως τον φόβησε μία ήττα σε εκείνο το ντέρμπι. Não, o que nós temos que fazer após o Ares, perdemos uma grande referência, que foi o Crespo, e vocês sabem disso. Όχι, αυτό που έγινε στο παιχνίδι με τον Άρη είναι ότι πριν μάλλον από το παιχνίδι με τον Άρη, χάσαμε ένα από τα σημεία αναφοράς που είχε η ομάδα τόσο καιρό, που είναι ο Crespo. Fomos jogar ao off, jogamos bem, recebemos o off, jogamos bem, passamos à fase seguinte da taça. Precisamos é de ser equilibrados. Από εκεί πέρα παίξαμε με τον off, παράδειγμα για το κύπελο, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αυτό που θεωρώ ότι χρειάζεται η ομάδα είναι ισορροπία. Και αυτή θα προσπαθήσουμε να βρούμε. E é uma coisa que eu vou fazer. Eu tenho 41 anos, sou jovem, qualquer dia vou cortar a barba para vocês verem aqui, jovem, sou jovem, e dou sempre a cara, sempre. Και ένα πράγμα το οποίο είμαι σίγουρος και νομίζω ότι έχετε καταλάβει πλέον, είμαι 41 χρονών, είμαι νέος. Θα έλεγα. Είναι και πάντα προσπαθώ να είμαι εδώ πέρα απέναντί σας ξεκάθαρος και ειλικρινής. Είναι από φουγίρε, nenhuma pergunta que me queiram fazer. Και δεν πρόκειται να ξεφύγω ποτέ από οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να μου κάνετε. Agora, há factos que vocês... Απλώς υπάρχουν γεγονότα τα οποία όλοι μπορούμε να δούμε. Um por um, vocês descobrem. Ένα-ένα μπορούμε να τα ανακαλύψουμε. E no final cá estaremos, porque... Και στο τέλος, εδώ θα είμαστε. Agora. Γιατί δεν τελείωσε τίποτα σήμερα. Nem 8, nem 80. Equilíbrio. Digo esta palavra desde que aqui cheguei. Ούτε να είμαστε λοιπόν στο 10% ούτε στο 100%. Όχι ακραίες καταστάσεις, ισορροπία. Έχουμε ένα παιχνίδι σε τρεις μέρες με τον ίδιο αντίπαλο στην έδρα μας και περιμένουμε και θέλουμε να κάνουμε μια πολύ δυνατή απάντηση.